και αυτό το νησί να το επισκεφθούμε. Θα πάμε στην όμορφη Πάτμο. Πολύ ωραία. Που θα πας και εσύ κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Θα πάω. Γιατί σε περιμένουν πολύ. Θα στείλουμε τις ευχές και την αγάπη μας σε όλους τους αγαπημένους φίλους εκεί στο νησί και στον κύριο Χριστόδουλο που μας ακούει εκεί με την κυρία Πελαγία και με την υπόλοιπη οικογένεια καθημερινά στο φαρμακείο εκεί στην Σκάλα. Τον έχεις γνωρίσει εσύ. Ναι, και σχεδόν καθημερινά και αυτός επικοινωνεί μαζί μας, μας στέλνει μηνύματα, μας στέλνει email και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα λέει και για τις ευχές που στέλνει και γνωρίζει τους πάντες και εσύ μας έχει δει, παρακολουθεί όλο το πρόγραμμα και είναι πλήρως ενήμερος για όσα κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και να στείλουμε βέβαια ευχές και στο μοναστήριο του Ευαγγελισμού της Πάτμου. Εκεί οι γερότες με τις αδελφές κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο και όσοι βρίσκεται στην Πάτμο οπωσδήποτε θα πρέπει να περάσετε και να το επισκεφτείτε και πολλαπλώς θα ωφεληθείτε, θα το δείτε. Όμως σήμερα θα πάμε στο μεγάλο μοναστήριο, όπως λέμε, της Πάτμου, σε αυτό που δεσπόζει ως κάστρο στο κέντρο του νησιού, που δεν είναι βέβαια άλλο από τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ένα μοναστήρι που φτιάχνεται τον 11ο αιώνα εκεί, από τον Όσιο Χριστόδουλο, και από τότε μέχρι σήμερα παραμένει εν ζωή, σπουδαίο και σημαντικό μοναστήρι ολόκληρης της Ορθοδοξίας. Όταν είχαμε βρεθεί εκεί με ομάδα προσκυνητών, στο καθολικό της Μονής, μας μίλησε για την ιστορία του μοναστηριού ο μοναχός Σιμεών. Ηχογραφήσαμε λοιπόν τα όσα μας είπε και τώρα θα ακούσουμε την ιστορία του μοναστηριού και της Πάτμου, λόγια για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή που εκεί έζησε και εκεί είδε και υπαγόρευε την αποκάλυψη στον μαθητή τον Άγιο Πρόχωρο και όχι μόνο. Δεν θα πούμε τίποτε άλλο γιατί ο μοναχός Σιμεών μας τα είπε όλα εκείνος. Θα μεταφερθούμε λοιπόν στο κέντρο του Καθολικού, σε αυτό το όμορφο, πολύ όμορφο πραγματικά εκκλησάκι. Είναι μικρή εκκλησία το Καθολικό της Μονής του Αγίου του Θεολόγου, αλλά είναι πανέμορφη με τις αγιογραφίες, με το εξαιρετικό της τέμπλης. Πολλούς μοναχούς. Είναι καμιά δεκαριά, 15 οι μοναχοί εκεί. Όταν λες το κέντρο του νησιού, δηλαδή... Ακριβώς το κέντρο, πάνω στο πιο ψηλό του έτσι, βράχο που φαίνεται από όλες τις γωνιές του νησιού. Είναι ένα κάστρο πραγματικό. Τα έχεις δει τις φωτογραφίες της Πάτμου, φαίνεται ναι, ένα κάστρο εκεί. Αυτό είναι το μοναστήρι του Αγίου του Θεολόγου. Και πραγματικά όταν θα ανοίξει ο καιρός ή προς το καλοκαίρι ανάλογα, αν κάποιος μπορέσει, αξίζει να βρεθεί και να επισκεφθεί και το όμορφο νησί αλλά και τα υπέροχα προσκυνήματα. Καλώς ορίσατε στη ιερόνυση της Πάτμου, το οποίο αυτό το νησί προστατεύεται από την UNESCO. Λόγω της Αποκαλύψεως, λόγω της Αποκαλύψεως και γενικώς την ιστορία που έχει αυτό το νησί, η οποία η ιστορία του ξεκινάει από τον πρώτο αιώνα, το 95 μετά Χριστό, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μαζί με τον Πρόχωρον ήρθαν εδώ εξόριστοι από την Έφεσο. Ο Πρόχωρος είναι ένας από τους 7 διακόνους που είχαν χειροτονήσει οι Απόστολοι τον πρώτο αιώνα για να τους βοηθούν στα διακονήματα, σε λιμοσύνες, μεταφέροντας γράμματα και από εδώ και από εκεί ήταν οι πιο έμπιστοι. Γι' αυτό και αυτοί οι 7 διάκονοι είναι εκ των 70 Αποστόλων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, καθώς ήρθε εδώ, αμέσως οδηγήθηκε δια του Αγίου Πνεύματος εις το Σπήλαιον. Όταν πήγε εκεί, θα πάτε και θα το δείτε οπωσδήποτε μια που δεν έχετε πάει, είναι αρκετά ευρύχωρο. Εκεί ακριβώς ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μέρα νύχτα προσευχότανε για τη σωτηρία τη δική τους αλλά και του κόσμου όλου. Οπότε μία νύχτα την οποία προσευχότανε, βλέπετε αυτή την εικόνα εδώ στον τοίχο δεξιά, είναι ακριβώς η εικόνα αυτή με τον τρόπο που εγγράφηκε η Αποκάλυψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Λόγος δεν είναι κοιμόμενος, παρά ξυπνητός, ορθίος και προσευχότανε. Οπότε εκεί προσευχότανε, άνοιξε η οροφή του Σπηλαίου. Άνοιξε η οροφή του Σπηλαίου και ταυτόχρονα άνοιξε και ο ουρανός. Έτσι ατένισε τον ίδιο των Θεών. Και του φωνάζει από πάνω Ιωάννη, Ιωάννη, ό,τι σου λέω θα το καταγράφεις. Έτσι ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ό,τι άκουγε, λόγω ότι δεν έγραφε εκείνος την Αποκάλυψη, παρά ό,τι του έλεγε ο Κύριος, το μετέφερε εις τον Πρόχωρον, όπως βλέπετε εκεί ακριβώς, και το κατέγραφε.
Έτσι αποκάλυψες το βιβλίο, το ιερό βιβλίο αυτό, είναι ένα από τα πιο ιερά βιβλία που έχει η Καινή Διαθήκη, θα έλεγα. Έτσι, διότι η Αποκάλυψης είναι προφητικό βιβλίο. Γι' αυτό και λέγεται Αποκάλυψης, αποκαλύπτει. Οπότε είναι προφητικό βιβλίο. Έτσι η Αποκάλυψης αυτή λέει μέσα τα γενόμενα τα οποία θα γίνουν ανά τον κόσμο και μέχρι τη συντελεία του κόσμου. Έτσι, οπωσδήποτε είναι δυσνόητο βιβλίο και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε εύκολα και να καταλάβουμε τα νοήματά του που λέει μέσα. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, γράφοντας την Αποκάλυψη, είναι αυτός ο οποίος έγραψε και το τέταρτο Ευαγγέλιο, όπως γνωρίζετε. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος ξεκίνησε να κηρύττει το Ευαγγέλιο μετά το θάνατο της κυρίας Θεοτόκου, διότι μέχρι τότε ήταν ακόλουθος και προστάτευε την κυρία Θεοτόκου. Όπου πήγε η κυρία Θεοτόκου ήταν μαζί της. Όταν κοιμήθηκε η κυρία Θεοτόκου και έγινε η μετάστασή της, τότε ο Ιωάννης ο Θεολόγος έφυγε στην ηλικία αρκετά μεγάλη να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εδώ στην Πάτμο, το 95 μετά Χριστό που ήρθε τον πρώτο αιώνα, ήρθε πολύ μεγάλο στην ηλικία. Πάνω από 95 χρονών ήταν όταν ήρθε εδώ. Εδώ κάθισε δύο χρόνια, από το 95 μέχρι το 97. Στα δύο αυτά χρόνια έγραψε την Αποκάλυψη. Αλλά και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο βίο του εδώ στην Πάτμο. Πάντα κινδύνευε από τους ειδωλολάτρες ή από τον μάγο τον Κίνοπα, που υπήρχε εδώ ένας μεγάλος μάγος, ο Κίνοπας, ο οποίος αυτός Κίνοπα, άμα το μεταφράζουμε στην ελληνική, λέγεται σκύλος. Επειδή είναι πολύ άσχημο στο πρόσωπο, του έχουν δώσει αυτή την επωνομασία, Κίνοπς. Οπότε, έτσι ο Κίνοπας αυτός, πολλές φορές τον Ιωάννη τον Θεολόγο τον έδιρε. Και κάποια στιγμή τον έδιρε μέχρι θανάτου, που λέμε. Αλλά ο Θεός το διαφύλλεται πάντα από όλα αυτά τις παγίδες του διαβόλου. Γιατί ήταν πάντα παγίδες του διαβόλου. Έτσι ο Άνος ο Θεολόγος ήθελε να καταργήσει εδώ και την ειδωλολατρία, που υπήρχαν πολλοί κόσμοι εδώ την εποχή εκείνη, τον πρώτο αιώνα, αλλά και την μαγεία. Έτσι ο Ιωάννης ο Θεολόγος αντιμετώπισε τρεις φορές τον Κίνοπα. Αυτές τις τρεις φορές θα σας πω εγώ την τρίτη φορά για να μην σας κουράσω. Θα σας πω την τρίτη φορά που έγινε. Ο Κίνοπας έπεφτε μέσα στο λιμάνι, γιατί το λιμάνι δεν είναι αυτό που είναι στην εποχή εκείνη, ήταν διαφορετικό. Η θάλασσα ήταν τουλάχιστον 100 μέτρα πιο μέσα από το σημείο που βρίσκεται τώρα. Οπότε εδώ όπως είμαστε έτσι, στο δεξί μας χέρι στην άκρη υπάρχει ένα κυκλίδωμα μπροστά από ένα παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους. Το οποίο το παρεκκλήσι αυτό έχει πινακίδα επάνω και γράφει «Εδώ εβάπτιζε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όσοι πιστεύαν στον αληθινό Θεό». Έτσι, έτσι ο Ιωάννης ο Θεολόγος του λέει το Κίνοπα να κατέβουν στο λιμάνι όλος ο κόσμος, παρουσία όλου του κόσμου, να κάνουν αυτή την αναμέτρηση. Πραγματικά την επόμενη μέρα, τη τρίτη φορά που αναμετρηθήκανε, καταβήκε όλος ο κόσμος άπαντες κάτω στο λιμάνι. Ο Κίνοπας τότε του λέει, εγώ θα πέσω στη θάλασσα και θα βγάλω μέσα από το βυθό της θαλάσσης ένα νεκρό ζωντανό. Ο Κίνοπας, λόγω ότι είχε δαιμόνια υποτακτικούς πάρα πολλά, έτσι, ολόκληρη λεγεώνα είχε δαιμόνια, ήταν πολύ μεγάλος μάγος, τι έκανε. Αυτός με τις οφθαλμαπάτες που έκανε ότι τα είχα κάνει θαύματα, έδινε εντολή σε ένα δαιμόνιο και μεταφιεζόταν σε μορφή ανθρώπου. Όπως γνωρίζετε, τα δαιμόνια έχουν τη δύναμη να μεταφιέζονται σε οποιαδήποτε μορφή. Ή του Χριστού, ή της Παναγίας, ή του Αγγέλου, ή ενός Αγίου, ή οτιδήποτε, για να μας ξεγελάνε και να μας πλανάνε στη πνευματική μας ζωή, να μην την έχουμε όπως πρέπει. Οπότε βλέπουμε εδώ τον Ιωάννη τον Θεολόγο, την ώρα που πέφτει το Κίνοπα στο βυθό για να βγάλει το νεκρό ζωντανό, προσευχήθηκε στο Θεό θερμά και σταύρωσε τη θάλασσα και ουδέποτε ο Κίνοπας ξανανέβηκε στην επιφάνεια της θαλάσσας. Παρά τι έγινε, στο σημείο που έπεσε είχε ένα βράχο κάτω. Στο βράχο αυτό επάνω πέτρωσε. Εκεί έμεινε. Κόλλησε πάνω στο βράχο δηλαδή. Και έτσι, πετρωμένος επάνω στο βράχο, ο Κίνοπας καταργείται ταυτόχρονα η μαγεία του, αλλά και η ειδωλολατρία. Διότι όταν είδαν αυτό το γεγονός, όλοι αυτοί οι ειδωλολάτες που παρακολουθούσαν αυτή την αναμέτρηση, αμέσως πολλοί από αυτούς, πάρα πολλοί από αυτούς, πιστέψαν στον αληθινό Θεό και ευαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έτσι ο Ιωάννης ο Θεολόγος, με αυτό το θαυμαστό γεγονός, τελειώνει εδώ στην Πάτμο η ζωή του. Γιατί εδώ ο διοικητής της Πάτμο την εποχή εκείνη τον εξόρισε από εδώ πάλι, που στην Έφεσον. Δηλαδή από εκεί που ήρθε εξόρισος, εκεί το ξανά στείλε πάλι. Έφυγε από εδώ με τον πρόχωρο μαζί, αλυσοδεμένος, στην Έφεσον. Στην Έφεσον όταν έφτασε, θα σας πω ένα θαύμα μόνο που έκανε εκεί. Με το που φτάνει στην Έφεσο, μία οικογένεια, ρωμαϊκή πλούσια οικογένεια και επιφανή στην εποχή εκείνη που έμενε στην Έφεσο, το παιδί τους 18 χρονών, ο Δόμνος, το γράφει η ιστορία, το γράφει το βίο στο Αγίον Θεολόγο αυτό, έτσι, ο Δόμνος, ένα παιδί 18 ετών, το οποίο εκοιμήθηκε από επηρεία δαιμονική, δαίμονας δηλαδή, το σκότωσε το παιδί αυτό. Οπότε η μητέρα, η Ρωμάνα του παιδιού αυτού, έμαθε ότι ο Άγιος Θεολόγος
πήγε στην Έφεσο, αλλά και έχει παρησίαν εις τον Θεόν. Εκείνη πίστευσε αμέσως ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος μπορεί να αναστήσει το παιδί της. Και αμέσως σε πήγε εκεί και του λέει, Άγιε του Θεού, έλα να προσευχηθείς να μου αναστήσει το παιδί μου, γιατί πέθανε. Έτσι ο Ιωάννης ο Θεολόγος πήγε πάνω από το παιδί, προσευχήθηκε, το πιάσε το χέρι, το σήκωσε και το παρέδωσε στη μητέρα του ζωντανό πάλι, όπως ήταν πριν κοιμηθεί. Έτσι ο Ιωάννης ο Θεολόγος έκανε το πρώτο θαύμα με το που έφτασε εις την Έφεσον. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος πέθανε με τον εξής τρόπο. Δεν πέθανε όπως πεθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι, όπου κοιμόμαστε, μας ανοίγουν ένα λάκκο, μας βάζουν μέσα, μας σκεπάζουν και τελείωσε, και μετά από τρία χρόνια μας βάζουν τα... Ο Ιωάννης ο Θεολόγος δεν έγινε έτσι. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος προγνώριζε τον θάνατό του από το Άγιο Πνεύμα. Όταν έφτασε η ώρα για να φύγει από τη ζωή, πήρε τον πρόχωρο και ένα άλλο παιδί από εκεί από την Έφεσο, ανέβηκε σε ένα όρος εκεί στην Έφεσο και αν θα δείτε στις εικονογραφίες που αγιογραφούν οι αγιογράφοι, τον έχουν με ανοιχτά τα μάτια, δηλαδή ήταν ζωντανός. Και τι έκανε, όπως ήταν ζωντανός, ξάπλωσε επάνω στην επιφάνεια της γης. Και έδωσε εντολή στους δύο μαθητές του να το σκεπάσουν με χώμα. Όταν το χώμα έφτασε εδώ, γιατί το σκεπάσαν όλων με χώμα, έφτασε ακριβώς εδώ, στο σημείο αυτό που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, εξάπνωσε. Έτσι ο Άγιος Θεολόγος έφυγε από την πρόσκαιρη ζωή και πήγε στην αιώνια κοντά στην Αγία Τριάδα. Έτσι την επόμενη μέρα που πήγαν οι μαθητές να πάρουν το σώμα του, δεν το βρήκαν εκεί, γιατί ο Άγιος Θεολόγος έκανε μετάσταση όπως και η κυρία Θεοτόκο. Άλλωστε το είχε πει ο Κύριος, δια του Ευαγγελίου που διαβάζουμε, το είχε πει. Γι' αυτό και ο Πέτρος τον ρώτησε, αυτό γιατί και εμένα τι. Εσύ τι προσέφερε, λέει. Εσύ του λέει, άστρα και τα καλό μαθητών. Λοιπόν, έτσι ο Ιωάννης ο Θεολόγος φεύγει από την πρόσκαιρη ζωή και πάει στην αιώνιο. Φεύγουμε από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και ερχόμαστε 10 αιώνες μετά. Το 1088. Ένας μοναχός από το όρος Λάτρος της Μικράς Ασίας. Το όνομά του Χριστόδουλος. Μοναχός και όχι ιερέας. Όσιος Χριστόδουλος στο όρος Λάτρος που ήτανε ασκήτευε σε ένα μοναστήρι και σε κάποιο σπήλαιο απ' έξω το μοναστήρι, το οποίο ήταν πολύ συχαστής και Άγιος εν ζωή θαυματουργός. Εν ζωή είχε θέσει τόσο μεγάλα μέτρα αγιότητος. Οπότε, εκεί επειδή πηγαίναν οι Τούρκοι και λελατούσαν ή οι πειρατές ή οτιδήποτε, έφυγε από εκεί και ήρθε εδώ στα Δωδεκάνησα για να κάπου να βρει να φτιάξει μοναστήρι. Πήγε στην Κό και στη Λέρο, έφτιαξε μοναστήρι εκεί στα δύο νησιά αυτά, αλλά την εποχή εκείνη του 11ου αιώνα τα δύο νησιά αυτά είχαν πάρα πολύ κόσμο. Και άφησε εκεί ηγούμενο και μοναχός και έφυγε από εκεί γιατί δεν μπορούσε την οχλαγωγία, δεν μπορούσε αυτή η φασαρία του κόσμου. Οπότε ήρθε εδώ στην Πάτμο μετά από τα δύο νησιά. Ερχόμενος εδώ στην Πάτμο, τι έγινε εδώ στην Πάτμο ερχόμενος, εδώ η Πάτμο τον 11ο αιώνα δεν υπήρχε ζωή ανθρώπου. Ήταν κενό από ανθρώπους. Και έτσι αναπαύθηκε και ήθελε να φτιάξει μοναστήρι εδώ. Πήγε να φτιάξει μοναστήρι πάνω από το σπήλαιο. Όχι ακριβώς γύρω από το σπήλαιο, αλλά πάνω από το σπήλαιο. Και επειδή ήταν κοντά προσβάσιμο στο λιμάνι και φοβόταν για την λαιλασία των πειρατών που ερχόντουσαν εδώ, δεν το έφτιαξε εκεί, έψαχνε να βρει ένα άλλο πιο ασφαλές σημείο. Οπότε ποιο είναι αυτό, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ερχόμενος εδώ ως ο Χριστόδουλος, υπήρχε ένας ναός ειδωλολατρικός της θεάς Άρτεμις. Οπότε εδώ ακριβώς αναπαύτηκε και ήθελε να φτιάξει το μοναστήρι. Αλλά για να φτιάξει το μοναστήρι εδώ ήθελε χρήματα τα οποία από κάπου έπρεπε να τα βρει. Στο Βυζάντιο τον 10ο αιώνα, αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Αλέξιος, ο Κομινός, ο πρώτος. Όχι, ο Χριστόδουλος φεύγει από εδώ και πάει στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσει τον αυτοκράτορα. Όταν έφτασε εκεί, πραγματικά συνάντησε τον αυτοκράτορα και με τις πνευματικές συζητήσεις που κάνανε και τις παρενέσεις που έκανε ο Χριστόδουλος και του ζήτησε ο αυτοκράτορας να του κάνει και κανόνες μοναχικούς για να του δώσει τα αφαιρών, για να δει σε τι κατάσταση πνευματική βρίσκεται, ο αυτοκράτορας κατάλαβε ότι ο Χριστόδουλος πραγματικά είναι Άγιος άνθρωπος και ανεπάφη και του έδωσε πολύ χρυσάφι, αλλά και ένα χρυσόβουλο που λέμε τα συμβόλαια που κάνουν που αγοράζουν ένα οικόπεδο, του έδωσε το χρυσόβουλο και του χαρίζει όλο το δισύρι. Έτσι ο Χριστόδουλος παίρνει και το χρυσάφι και το χρυσόβουλο, το οποίο χρυσόβουλο υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο μουσείο με την αυθεντική υπογραφή του αυτοκράτορα που έδωσε την εποχή εκείνη στον Όσιο Χριστόδουλο. Έτσι, ερχόμενος ο Όσιος Χριστόδουλος με τα χρήματα αλλά και με το χρυσόβουλο που του είχε χαρίσει όλο το νησί, ήρθε εδώ και πήρε εργάτες από Κρήτη και Μικρά Ασία, πάρα πολλούς και τις οικογένειες αυτών, και ήρθε εδώ να χτίσει το μοναστήρι. Ακριβώς όταν ήρθε εδώ, των οικογενειών αυτών τα σπίτια τα έκτισε απέναντι στους ανεμόμυλους. Είναι ακριβώς μακριά από εδώ οι ανεμόμυλοι, οπότε για να μην τους ενοχλούν, τα έκτισε στα σπίτια σου μακριά.
Έτσι ο Χρυσόδουλος άρχισε να χτίζει το μοναστήρι και έκτισε πρώτα τα τείχη, δηλαδή το κάστρο. Βλέπετε και πολεμίστες επάνω, έχει και απ' όλα. Οπότε βλέπουμε εδώ τα τείχη να είναι υψηλά. Γι' αυτό και το μοναστήρι έχει πάρα πολλούς χώρους από μέσα. Παρόλο που είναι μικρό, 70 επί 50, μικρό το μοναστήρι, έχει πάρα πολλούς χώρους. Έτσι το Όσιος Χριστόδουλος, όταν έφτιαξε τα τείχη γύρω-γύρω, έδωσε εντολή οι οικογένειες αυτών να έρθουν να χτίσουν τα σπίτια τους γύρω από τα τείχη της Μονής. Και έγινε ο πρώτος Χριστός και τον ονόμασε Χώρα. Έτσι και έμεινε από τότε το όνομα αυτό Χώρα. Όσιος Χριστόδουλος, όταν άρχισε να φτιάχνει τους εσωτερικούς χώρους, έφτασε εδώ πέρα να κάνει με την αγιότητα που είχε, πώς βλέπουμε μια λάμπα που τραβάει τις μύγες και τα έντομα, έτσι και εκείνος που είχε τόσο χάρη Θεού, ας πούμε, τράβαγε τα νέα παιδιά και ερχόντουσαν εδώ να γίνουν μοναχοί. Φτάσανε τουλάχιστον, από ό,τι λέει το ιστορικό, τους 100 με 150 μοναχούς. Από αυτούς τους μοναχούς, περισσότεροι από αυτούς ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, μορφωμένα παιδιά. Οπότε έδωσε εντολή να γράφουν συγγράμματα. Όλα αυτά τα συγγράμματα και αυτά που είχε φέρει τα κοιμήλια ως ο Χριστόδουλος και όλες αυτές οι δωρεές οι οποίες του έδωσε ο Αυτοκράτορας. Όπως μπήκατε στη λυπή, προσκυνήσατε την εικόνα του Αγίου του Θεολόγου τη Μεγάλη. Αυτή είναι η πιο παλιά εικόνα που υπάρχει εδώ στο μοναστήρι. Είναι το 11ο αιώνα που την είχε δώσει ο Αυτοκράτορας, την έφερε εδώ και μόλις έφτιαξε την εκκλησία και η λυπή αμέσως την έβαλε εκεί. Και είναι η πιο παλιά εικόνα που έχουμε εδώ στο μοναστήρι. Το μοναστήρι αυτό από τα πολλά βιβλία που γραφήκανε έχει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στα Βαλκάνια. Έχει πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη. Τα βιβλία της ξεκινάνε από τη χρονολογία του 4ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Έτσι. Και έχει στο μουσείο μέσα, σας προτρέπω να πάτε, στο μουσείο μέσα έχει πολλά βιβλία, έχει το βιβλίο του Ιώβ που δείχνει όλο το βίο του Ιώβ, έχει βιβλίο του Αριστοφάνους και Αριστοτέλους, έχει μέσα το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Μάρκο, το οποίο είναι αυθεντικό του 6ου αιώνα. Θα πάτε και θα το δείτε αυτό μέσα ή στο μουσείο. Έχει μέσα και μια εικόνα που είχε φέρει το Αγίου Νικολάου, η οποία είναι ψηφιδωτή στη μέση και είναι ολόχρηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοιμήλιο για τη Μονή και μεγάλης αξίας. Έχει μέσα εικόνα του Δομήνικου του Θεοτοκόπουλου, του Ελ Γκρέκο που λέμε. Το οποίο η εικόνα αυτή είναι το ίδιο άνθρωπος, η άκρη ταπείνωση που λέμε. Αυτή τη βγάζουμε έξω από το μουσείο μόνο κάθε Μεγάλη Πέμπτη που γίνεται η αναπαράσταση του νητήρου εδώ στην Πάτμο. Τι προσκυνάει ο γέροντας πριν κάνει, τι είναι αυτή. Ο Όσιος Χριστόδουλος δεν κοιμήθηκε εδώ στην Πάτμο, παρακοιμήθηκε στην Εύβοια. Έφυγε από εδώ λόγω της ενοχλήσεις των πειρατών και της ελευθερίας που θέλουν να κάνουν για το μοναστήρι, αλλά και ο κόσμος που άρχισε να λέει διάφορα και εσωτερικά. Και εσωτερικά, ο Όσιος Χριστόδουλος φεύγει από εδώ και πάει στην Εύβοια. Όταν έφτασε στην Εύβοια, εκεί σε ένα μέρος το οποίο λέγεται Λίμνη. Ένα χωριό που λέγεται Λίμνη. Σε αυτό το χωριό τη Λίμνη έχει οροσυρά, έχει δηλαδή βουνά. Οπότε σε ένα σπήλο από αυτά τα βουνά κατεβίωσε με μία μικρή αδερφότητα. Έτσι ο Χριστόδουλος εκεί κοιμήθηκε. Αλλά πριν κοιμηθεί είχε πει στους μοναχούς το σκήνομά του να το φέρουν εδώ στην Πάτμο. Και από εκεί μεταφέρθηκε και ήρθε εδώ στην Πάτμο. Θα σας πω το πρώτο θαύμα που έκανε εδώ, το μεγάλο θαύμα, δεν ήταν το πρώτο, πολλά θαύματα έκανε εδώ στην Πάτμο ο Χριστόδουλος, αλλά αυτό το μεγαλύτερο θα σας πω για να πούμε και άλλα πράγματα. Ο Χριστόδουλος φοράει στο δεξί του χέρι βέρα που του είχε βάλει ο Αυτοκράτορας, στο δεξί του βέρα, η οποία είναι πανάκριβη η βέρα αυτή. Έτσι, όπως είναι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, ξέρετε. Όπως πήραν το δαχτυλίδι της Αγίας Εκατερίνης και εμφανίστηκε σε αυτό που το πήρε και αυτός από τον τρόμο του ξαναγύρισε το δαχτυλίδι πίσω, έτσι και ο Όσιος Χριστόδουλος όταν του πήραν το δαχτυλίδι, το πήραν χαμπάρι εδώ οι μοναχοί, γιατί πάντα κοιτούσαν όταν έφυγε ο κόσμος αλήθεια κάτι. Οπότε πηγαίνοντας στο λιμάνι κάτω για να φύγει το καράβι δεν έφυγε με τίποτα. Έβγαλαν τους κάβους, πρόσωπο ταχών, τίποτα το καράβι. Γιατί το καράβι και κατεβαίνει ο ηγούμενος κάτω και λέει, εδώ λέει, έχουν πάρει το δαχτυλίδι του Όσιου Χριστόδουλου, κάποιος μέσα από το καράβι, γι' αυτό το καράβι λέει δεν φεύγει. Ναι, γιατί λέει το κατάγεται ο Χριστόδουλος. Έτσι ο αφού έφυγε το καράβι, ο είχε πάρει το δαχτυλίδι και ήταν μέσα στο καράβι, βγήκε έξω, έδωσε το δαχτυλίδι στον ηγούμενο. Ο ηγούμενος οπωσδήποτε, όπως λέει το ιστορικό, δεν του έκανε τίποτα, τον συγχώρεσε και τον άφησε ελεύθερο. Έτσι έφυγε και έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός που επίησε ο Όσιος Χριστόδουλος με τη χάρη του Θεού. Εδώ πέρα το νησί αυτό ήταν Ιταλοκρατούμενο 34 χρόνια. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1913 μέχρι το 1947. 34 χρόνια ακριβώς ήταν Ιταλοκρατούμενο. Γι' αυτό κάτω στο λιμάνι, εκεί που έχει πετρώσει ο κίνοπας στο βυθό της θαλάσσης, αν είδατε στο κέντρο του λιμανιού, έχει ένα φάρο.
Δεν είναι φάρο. Αν το είδε κάποιος, δεν είναι φάρος αυτός. Είναι το σημάδι που είναι εκεί η πέτρα και είναι πετρωμένος. Ακόμα φαίνεται μέχρι σήμερα το γεγονός αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να τα αφήνει έτσι. Οι Ιταλοί θέλανε εκεί να το βαθύνουνε για να περνάνε τα καράβια τους μέσα. Αλλά δυστυχώς, ό,τι και να κάνανε. Εδώ βλέπουμε πραγματικά ότι πάντα γίνεται ό,τι θέλει ο Θεός και όχι ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Όπως και σήμερα τα πράγματα, εκεί που τα οδηγεί, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αν έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη, έστω και το ελάχιστο που μπορείτε να καταλάβετε, γιατί δεν καταλαβαίνετε η Αποκάλυψη, όπως σας είπα, ευχαριστώ. Έτσι, εδώ ερχόμεθα τώρα, εδώ το πάτωμα που πατάμε είναι από το ναό της Θεάς Άρτεμις, δεν το χαλάσανε καθόλου, παραπάνω στα θεμέλια αυτά, ευθύς και το μοναστήρι. Γι' αυτό αυτό που πατάμε είναι το πάτωμα που είχαν φτιάξει οι αρχαίοι Έλληνες, οι ιδωλολάτρες, και έτσι βλέπουμε την τεχνοτροπία που είχαν, βλέπετε εδώ τα εξάγωνα, γιατί κάναμε πάντα με εξάγωνα, βλέπετε. Γι' αυτό και φαίνεται, εδώ μπροστά, εδώ τα κομματάκια αυτά, έτσι τα φτιάχνανε τα πατώματα στους δολατικούς ναούς. Οι τοιχογραφίες οι οποίες ήταν έξω, πριν πείτε μέσα, είναι οι επάνω του 18ου και κάτω του 19ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες που είναι μέσα στη λιτή είναι του 16ου αιώνα. Οι αγιογραφίες οι οποίες είναι μέσα στο παρακλησάκι που μπήκατε μέσα και προσκυνήσατε το σκήνο με τον Σίο Χριστοδούλου είναι του 15ου αιώνα, όπως και το τέμπλο το μικρό που έχει μέσα είναι του 15ου αιώνα. Ο κύριος ναός εδώ, οι εικονογραφίες του είναι του 17ου, 16ου και 15ου. Αλλού έχει 15ου, αλλού 10ου, όπως 15ου είναι ο Τρούλος που βλέπετε εδώ με τα αγγελικά τάγματα ο κύριος Παντοκράτορ, είναι του 15ου αιώνα. Το τέμπλο αυτό είναι ένα από τα πιο ωραιότερα τέμπλα. Να μην πω παγκοσμίως, θα πείτε που το ξέρεις, πιστεύω παγκοσμίως να είναι, που υπάρχει. Είναι από χιώτες, τεμπλάδες που το φτιάχναν την εποχή εκείνη του 1820. Αυτό το τέμπλο έγινε, το οποίο έχει παραστάσεις επάνω Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Οι μεν εικόνες που βλέπουμε εδώ, του Χριστού μας, Παναγίας και του Αγίου Θεολόγου, είναι δωρεά της Αυτοκράτηρας Εκατερίνης της Ρωσίας. Γι' αυτό σας είπα ότι εδώ έχουν γίνει πολλές δωρεές από επωνύμους, πλουσίους και αυτοκράτορες. Το παρακλησάκι μέσα της Παναγίας, η Κυρία των Αγγέλων, που είναι δεξιά σας εδώ, είναι, οι τοιχογραφίες είναι του 11ου αιώνα, από τότε που έγινε το μοναστήρι, όπως και το τέμπλο που είναι μέσα. Και το τέμπλο που είναι μέσα. Εκεί είχε γίνει το εξής, στον τοίχο πολλές χαλασμένες εικόνες. Είχαν σοβαντήσει πάνω από αυτές τις εικόνες και είχαν κάνει κυρίες. Έγινε ένας μεγάλος σεισμός, που είχε στη Σαντορίνη στο 56 που είναι, ο σεισμός αυτός ξεκόλλησε τις σοβάδες και φανήκαν από μέσα πάλι οι τοιχογραφίες οι οποίες υπήρχαν από τον 19ο. Θα δείτε και την τεχνοτροπία που είχαν την εποχή εκείνη, πώς αυστηρά πρόσωπα κάνανε και με τον τρόπο που αγιογραφούσαν οι αγιογράφοι της εποχής εκείνης. Έχουμε μέσα την καρδιά μου ο Θεός να σας ευλογεί και να σας προστατεύει από όλα τα κακά του διαβόλου που λένε. Σας εύχομαι καλό προσκύνημα. Ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Ταξιδέψαμε στην Πάτμο, μας ταξίδεψε ο Παπούλης. Τι έχουμε εδώ τώρα. Πίσω στην πραγματικότητα. Και τι όμορφα πράγματα είναι αυτά που ευτυχώς που γίνονται αυτές οι εκδρομές και μπορούμε και ηχογραφούμε όλα αυτά και τα ακούμε ξανά εσείς και εμείς που δεν τα έχουμε ακούσει για πρώτη φορά. Να πούμε ότι με τη βοήθεια του Θεού, έτσι, όταν θα ανοίξει ο καιρός, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε πάλι να προετοιμάσουμε κάποια εκδρομή για το Ιερόνησι της Πάτμου. Όχι τώρα που είναι χειμωνιάτικοι μήνες, γιατί είναι και το καράβι που πολλές φορές δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Βέβαια οι κάτοικοι στην αρχή έχουν μάθει να ζούμε αυτό. Εμείς ως κάτοικοι της Θεριάς δυσκολευόμαστε πολύ. Αλλά όταν θα ανοίξει ο καιρός, ελπίζω να μας αξιώσει ο Θεός και πάλι να μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί, να δούμε και το όμορφο νησί και τα σημαντικά του προσκυνήματα και την ευλογία αυτών των τόπων που όχι άδικα έχει χαρακτηριστεί η Πάτμος ως τα Ιεροσόλυμα του Αιγαίου. Έτσι. Τόπος Άγιος και αυτός, αφού εκεί ο αγαπημένος μαθητής γράφει, δηλαδή βλέπει και περιγράφει την Αποκάλυψη αν την έχουμε μέχρι τις μέρες μας. Είναι εκεί που ολοκληρώνεται πλέον η Αγία Γραφή. Θυμάσαι ένα κείμενο του Γέροντος Πορφυρίου όταν βρέθηκε στην Πάτμο εκεί στη σπηλιά που έγραψε ο Άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος την Αποκάλυψη. Έλεγε πως ένιωσε, σαν πως έκλεισε τα μάτια του και είδε, εκέλαβε εκείνη τη στιγμή μια χάρη από το Θεό και είδε σχεδόν πως γράφτηκε τον Άγιο, πως το έγραψε, ένιωσε πράγματα που δεν μπορούσε βέβαια να τα περιγράψει μετά στους υπόλοιπους, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και νομίζω ότι άνθρωποι που είναι πολύ πνευματικοί όταν βρεθούν εκεί θα νιώσουν όπως ένιωσε ίσως ο Γέροντας Πορφύριος. Άγιος άνθρωπος είναι, μακράν από εμάς. Ζούσε και έβλεπε όλα αυτά που εμείς ούτε ζούμε ούτε βλέπουμε. Αλλά ακόμα και έτσι εμείς με όλες τις ατέλειές μας και τα δικά μας λάθη, ευλογία μπορούμε να πάρουμε από τέτοια μέρη. Αγιάζεται και το σώμα και η ψυχή μας όταν βρισκόμαστε εκεί. Και μιας και μιλήσαμε για εκδρομές, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αν θέλουν να σκαλούν στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, να ενημερώνονται για το τι εκδρομές υπάρχουν και πού